Ο όρος ψυχοπάθεια αναφέρεται σε μια διαταραχή προσωπικότητας η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχόμενη αντικοινωνική συμπεριφορά, μειωμένο αίσθημα ενσυναίσθησης και τύψεων για τις πράξεις τους και ορισμένα έντονα εγωιστικά στοιχεία. Τώρα, όλο αυτό μπορεί να διαφέρει στον κάθε άνθρωπο που πάσχει από αυτή τη διαταραχή, αλλά τα περισσότερα είναι κοινά στο ποσοστό των ανθρώπων αυτών. Πολλές φορές μπορεί για χρόνια κάποιος να πάσχει από αυτή τη διαταραχή, ακόμα και μέσα στο κοντινό μας περιβάλλον, και εμείς να μην το καταλαβαίνουμε γιατί το κρύβει τόσο καλά. Συχνά ακούμε ιστορίες για δολοφόνους και εγκληματίες στις ειδήσεις και το ίντερνετ. Μα η αλήθεια είναι πως δεν είναι όλα τα άτομα με την ψυχοπάθεια αυτή έτσι. Ωστόσο, σήμερα θα δούμε μερικές εμπειρίες από χρήστες του Reddit με άτομα από το κοντινό κύκλο φίλων, γνωστών, ακόμα και μέλη της οικογένειάς τους που αποδείχθηκε πως ίσως να έπασχαν από αυτή τη διαταραχή. Να σας τονίσουμε πως δεν είμαστε ψυχολόγοι ούτε ψυχίατροι. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό από την αρχή. Κάποιοι ιατρικοί όροι μπορεί να είναι λανθασμένοι. Εμείς διαβάζουμε τα συμβάντα όπως ακριβώς τα έγραψαν οι Redditors. Επίσης, να προειδοποιήσουμε πως ίσως ορισμένα από αυτά τα θέματα να είναι λίγο βαριά και κάπως καταθλιπτικά. Όσο προχωράνε, τα θέματα χειροτερεύουν. Πού να ακούσετε το νούμερο 1. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε το ταξίδι σας στο άγνωστο. Άργησα λίγο να αφήσω το σχόλιο μου, μα ο αδελφός μου είναι αυτό που λέμε λειτουργικός ψυχοπαθής. Έχει θέματα με τα νεύρα του, μα ξέρει σε λογικό επίπεδο και όχι τι είναι συναισθηματικό και τι επιπτώσεις θα έχει αν ξεσπάσει. Δεν νιώθει τύψεις. Θα μπορούσε να σκοτώσει την ίδια του τη μητέρα και να μην τον νιάξει, μα ξέρει πως είναι ηθικά λάθος, ακόμα και αν αυτός δεν τον νιώθει λάθος. Συνηθίζει επίσης να χειραγωγεί τους άλλους και δεν νιώθει τύψεις γι' αυτό, και έχω δει πως καταλήγουν τα παιχνίδια του με τους ανθρώπους και συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα όμορφο. Το εγώ του είναι τεράστιο. Έχει επίσης τεράστια εντοχή στον πόνο. Εάν τον γνωρίσει κανείς, είναι αρκετά περίεργος, μα κατά τα άλλα είναι ένα καλό άτομο και το θαυμάζω που προσπαθεί να είναι ένα καλύτερο άτομο και όχι αυτό που λέει η διάγνωσή του. Ένας πρώην φίλος μου ήταν κοινωνιοπαθής. Νομίζω πως ήταν όταν τσακωθήκαμε για πρώτη φορά που κατάλαβα τι πράγματι ήταν. Είχα ξεχάσει το πορτοφόλι μου σπίτι του και του είπα πως έπρεπε να γυρίσω πίσω για να το πάρω. Τότε εκείνος άρχισε να μου λέει πως οι γονείς του δεν με συμπαθούσαν και δεν με ήθελαν στο σπίτι. Είπε πως μιας και εκείνη δεν βρισκόταν στο σπίτι τώρα, όλο αυτό θα γινόταν χειρότερο. Συνέχισε να του λέω πως χρειαζόμουν το πορτοφόλι μου και πως μπορούσε να πάει εκείνος να μου το φέρει εφόσον υπήρχε πρόβλημα. Εκείνος άρχισε να με λέει εγωιστή και τέρας που διαφωνούσα μαζί του. Φώναζε μπροστά στο πρόσωπό μου σε ένα μέρος γεμάτο κόσμο. Σοκαρίστηκα και δεν είχα τίποτα άλλο να πω. Τότε συνέχισε λες και δεν είχε συμβεί τίποτα. Με ρωτούσαν αν θα πέραμε τίποτα για φαγητό κτλ. Τελικά κατάφερα να πάρω πίσω το πορτοφόλι μου από αυτόν. Δεν μου πήρε λεφτά ή τίποτα τέτοιο, μα δεν χρειάζεται να σας πω πως δεν ήμασταν φίλοι πια. Ειλικρινά δεν τον θεωρούσα κοινωνιοπαθή, μέχρι που είπα στο θεραπευτή μου για το πως με έχει χειραγωγήσει έτσι ώστε να πιστεύω πως όλα ήταν δικό μου φταίξιμο. Βασικά μου είπε στα ίσια πως ήταν κοινωνιοπαθής και έβγαζε νόημα. Με χρησιμοποιούσε για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του. Έχω έναν φίλο που είναι παθολογικός ψεύτης. Είναι επίσης σκοτσέζικης καταγωγής από τη Βόρεια Σκωτία, αυτή που έχει λίγη επιρροή από Vikings. Είναι γύρω στο 1,90 σε ύψος και ζυγίζει 150 κιλά όταν προσέχει το βάρος του. Φτάνει και περισσότερα, μα όλα αυτά τα κιλά είναι κυρίως μύες. Τα ψέματα δεν είναι τόσο άσχημα τις περισσότερες φορές. Είναι γνωστός στην παρέα μας ως ένας πολύ διασκεδαστικός παραμυθάς και όλοι ξέρουμε πως υπερβάλλει μερικές φορές. Μα το πρόβλημά του είναι πως δεν μπορεί να μείνει πολύ καιρό με κάποια κοπέλα. Από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να είναι ειλικρινής και δεν μένει πιστός στις σχέσεις που κάνει. Τα ψέματά του συνήθως διαλύουν τις σχέσεις του μέσα σε μερικές εβδομάδες την καλύτερη. Μία μέρα ήμασταν σε ένα ταξί μαζί και για κάποιο λόγο του καρφώθηκε στο μυαλό ιδέα πως ο οδηγός ακολουθούσε μια διαδρομή που κρατούσε υπερβολικά πολύ. Σταμάτησε την ιστορία που μας έλεγε στα μισά της πρότασης. Το πρόσωπό του άλλαξε και άρχισε να φωνάζει τον οδηγό με μια φωνή που δεν είχα ξανακούσει, δυνατή και άγρια. Ο οδηγός αμέσως σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και μας άφησε χωρίς να πληρώσουμε και νομίζω πως το έκανε το σωστό γιατί μου φάνηκε πως ο φίλος μου ήταν έτοιμος να το σκοτώσει. Ήμουν παγωμένος στη θέση μου, ένιωθα λες και θα μας σκότωνε όλους. Είχα τρομοκρατηθεί. Ήταν η τελευταία φορά που πέρασα χρόνο μαζί του, ενώ τον ήξερα για 20 χρόνια. Έμαθα αργότερα πως και ο ίδιος σταματάει να κάνει παρέα με άτομα που τον βλέπουν να ξεσπάει, όπως μου είπαν και άλλοι πρώην φίλοι του.
Συνάντησα κάτι τέτοιο παλιά και ήταν τόσο περίεργο να το βλέπει κανείς για πρώτη φορά. Πήγαινα στο πανεπιστήμιο και μοιραζόμουν ένα δωμάτιο με τρεις συμφοιτητές. Εγώ βρισκόμουν στο δωμάτιό μου και ο ένας συμφοιτητής ήταν στο σαλόνι με έναν επισκέπτη. Ο επισκέπτης, μια κοπέλα ήταν, άρχισε να φωνάζει στον συμφοιτητή μου εξαιτίας κάποιου μικρού προβλήματος. Μέσα σε μια πάροδο 60 δευτερολέπτων πήγε από φωνές ένα παράξενο κλάμα σαν ζώου και έπειτα τον παρακαλούσε να σταματήσει. Τον έβριζε και ξαφνικά άρχισε να ακούω μπουνιές, κλωτσιές, απειλές, λες και πάθαινε κρίση. Κάθε φορά που εκείνος προσπαθούσε να μηνθεί από τις επιθέσεις της και σήκωνε τα χέρια του, ή έπιανε τους καρπούς της, ή την έσπρωχνε, εκείνη άρχισε να ουρλιάζει ολοπόνο, σταμάτα, και πώς μπορείς να το κάνεις αυτό, ή τι πάει λάθος με σένα, και τα έλεγε σαν να τα εννοούσε. Όλα όσα έκανε ήταν πολύ υπερβολικά για αυτό που πράγματι συνέβαινε. Ήταν τρελό. Τη στιγμή που έκανε την παρουσία μου αισθητή, σταμάτησε αμέσως ό,τι έκανε, έβγαλε έναν εκνευρισμένο ήχο και το έβαλε στα πόδια. Περίπου μια ώρα αργότερα επέστρεψε, λες και τίποτα δεν είχε συμβεί. Η αδερφή μου είναι κοινωνιοπαθής. Μου πήρε αρκετά χρόνια να το καταλάβω και να σταματήσω να τη δικαιολογώ. Είμαι διαβητικός και έχω πέσει αρκετές φορές σε κόμμα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας φοράς που έπεσα σε κόμμα, το 2015, μετά από έναν χρόνο χωρίς να έχω επαφή μαζί της, εμφανίστηκε στο νοσοκομείο λέγοντας στους γιατρούς πως της είχα εκφράσει και της είχα πει ότι αν ξαναέπεφτα σε κόμμα, θα ήθελα να με βγάλουν από την ιατρική υποστήριξη και να με αφήσουν να πεθάνω. Περίπου 12 από τους φίλους μου της φώναξε να φύγει και ξύπνησα μόνος μου 3 μέρες αργότερα. Περίπου 4 μήνες μετά έκανε μια ασφάλεια ζωής και μου ζήτησε να την υπογράψω, πράγμα που δεν έκανα. Δεν της μιλάω πια. Είμαι πολλά χρόνια φίλος με έναν κοινωνιοπαθή. Ειλικρινά είναι σαν αδερφός μου. Έχουμε σχηματίσει μια είδους σχέση όπου ουσιαστικά με χρησιμοποίησαν την ηθική πηξίδα του για να καταλαβαίνει πότε κάνει κάτι λάθος και πότε όχι. Δυστυχώς αυτό δεν λειτουργεί πάντα. Ακόμα χειραγωγεί και φέρεται άσχημα σε άλλους μερικές φορές και πραγματικά το μόνο που τον νοιάζει είναι ο εαυτός του, μα προσπαθεί να γίνει καλύτερο άτομο γιατί δεν θέλει να είναι αυτός που είναι. Λέγοντας αυτά, η πιο άβολη στιγμή μαζί του ήταν όταν μου έλεγε για το πώς παρακολούθησε κάποιον άλλο σχεδόν να πεθαίνει. Μου έλεγε για το πώς ήξερε πως έπρεπε να σταματήσει να παρακολουθεί και να τον βοηθήσει, μα τον ενδιέφερε τόσο πολύ να δει ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, εάν δεν βοηθούσε. Ήταν ανατριχιαστικό να ξέρω πως, όσο και να προσπαθεί να γίνει καλό άτομο, στο τέλος δεν μπορεί να αλλάξει το ποιος είναι πραγματικά. Το παρακάτω είναι από την οπτική πλευρά μιας γυναίκας. Στο Λύκειο, το αγόρι που είχε εκείνο τον καιρό και εγώ, παρακολουθούσαμε μαζί την τάξη των μαθηματικών. Ήταν γνωστό πως βγαίναμε, οπότε έπαιρνα πάντα τις εργασίες του για αυτόν, από τους καθηγητές, εάν τύχαινε να λείπει, και έλειπε συχνά. Χωρίσαμε κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων γιατί με απάτησε. Ο καθηγητής των μαθηματικών βέβαια νόμιζε πως ακόμη ήμασταν μαζί, έτσι μου ζήτησε να του πάω τις ασκήσεις και το έκανα. Πήγα στο σπίτι του, θέλοντας απλά να παρατήσω τις ασκήσεις έξω από την πόρτα του. Εκείνος με είδε και μου είπε να μπω μέσα και να του τις εξηγήσω λιγάκι καλύτερα. Κλείδωσε την πόρτα του υπνοδωματίου και άρχισε να μου λέει πράγματα όπως «Αν δεν μπορώ να σε έχω, τότε κανένας δεν θα σε έχει» κτλ. Το τρομακτικότερο ήταν όταν είπε «Εάν σε σκότωνα ή αν πέθαινες, θα κράταγα το σώμα σου στην ντουλάπα μου για να το κάνω ό,τι θέλω». Έπειτα προσπάθησε να μου την πέσει. Στα αλήθεια νόμιζε πως έβρισκα χαριτωμένο όλα όσο μου έλεγε και δεν καταλάβαινε γιατί είχα εκνευριστεί τόσο. Βγήκα γρήγορα έξω από το δωμάτιο και πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου να έρθει να με πάρει. Έπειτα γύρισα πίσω στο σχολείο. Ήταν τρομακτικό. Μέχρι και σήμερα νιώθω τρόμο όποτε το σκέφτομαι. Τελευταία φορά που άκουσα τα νέα του, προσπαθούσε να γίνει μάγος. Έμοιαζε με τον Τσάρλς Μάνσον και μπαινοεύγαινε σε ψυχιατρικές κλινικές. Θυμάμαι από όταν ήμουν πολύ μικρός ακόμα πως η μητέρα μου καθόταν στο κατώφλι του δωματίου μου, κρατώντας ένα μαχαίρι. Αυτό δεν συνέβαινε και πολύ συχνά, ίσως 2-3 φορές το χρόνο. Όταν έφτασε τα 9, τελικά μάζεψα το θάρρος για να τη ρωτήσω γιατί το έκανε αυτό. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό που μου είπε. Με κοίταξε κατάματα και μου είπε πως ήμουν ένα λάθος και πως αποφάσισε εάν θα έπρεπε να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει πριν από πολύ καιρό. Ζήτησα να μετακομίσω στη γιαγιά μου μια εβδομάδα αργότερα. Μόνο στη σκέψη του πως το είπε έκανε την καρδιά μου να χτυπά γρήγορα ακόμα και 22 χρόνια μετά. Δεν ξέρω αν μπορώ να το περιγράψω αρκετά καλά, αλλά εκείνη τη στιγμή κάθε τρίχα στο σώμα μου είχε σηκωθεί. Είχα παραλύσει από φόβο και ένιωθα λες και αν κουνιόμουν πολύ γρήγορα, εκείνη θα μου ορμούσε. Λίγο backstory εδώ. Η μητέρα μου με έκανε όταν ήταν 16 και μου έλεγε συχνά πως της κατέστρεψα τη ζωή.
Χρησιμοποιούσε συχνά ουσίες και έπινε πολύ αλκοόλ. Μου είπε πως αν είχε αρκετά λεφτά, τότε θα είχε φροντίσει να μην είχα γεννηθεί ποτέ. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.